Γωνία Χίου και Μεταξά, κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Εδώ υπήρξε κάποτε το πατρικό σπίτι του Αλέκου Φασιανού. Έτσι καθόταν η γιαγιά μου. Την έβλεπα καθισμένη πάντα σε μια καρέκλα, ακίνητη αιώνια φιγούρα, μέσα στο βάθος της αυλής με τα κόκκινα πλακάκια. Νόμιζα που δεν είχε γεννηθεί ποτέ, ότι ήταν ατέρμονη, αιώνια, καθώς και ο παππούς μου. Τώρα δεν υπάρχουν πια οι αγιάδες, οι νέοι δεν μπορούν να συνδεθούν με το παρελθόν. Από εκεί έβγαινε όλη η ζωή και όλα τα βιώματα. Ήταν η αρχή. Έτσι κι εγώ τώρα θυμάμαι. Σαν να χτύπησε προσκλητήριο, ένα-ένα τα μέλη της οικογένειας μπαίνουν στην αυλή του σπιτιού. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος και είχε μανία με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Με πήγαινε στα μουσεία ή την Ακρόπολη και παντού όπου μπορούσε να συναντήσει αρχαία πράγματα. Μου άρεσαν πολύ τα εικονογραφημένα αρχαία βάζα, ιδίως οι λευκές λύκηθοι. Μα πιο πολύ με συγκινούσαν τα κυκλαδικά ειδόλια με τα στυλιζαρισμένα χέρια και τα μονοκόμματα σώματα που μοιάζαν με παιχνίδια. Ο πατέρας μου ήταν μουσικός και έτσι έμαθα να παίζω βιολί. Δεν νομίζω ότι αυτό με επηρέασε καθόλου, γιατί ήθελα να ζωγραφίζω από μικρό παιδί. Όταν ήμουν 11 ετών, ο πατέρας μου με οδήγησε σε ένα εργαστήριο επιγραφών για να μάθω ζωγραφική. Ήμουν απογοητευμένος, γιατί εγώ ήθελα έναν αληθινό ζωγράφο. Μέχρι τα 17 μου χρόνια ζωγράφιζα μόνος μου και είχα όλο το μαγικό κόσμο των εικόνων στις εκκλησίες και από την άλλη μεριά την αγαλματολατρεία των αρχαίων Ελλήνων. Ύστερα πήγα και σπούδασα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Για 5 χρόνια ασχολήθηκα με το σχέδιο αρχαίων κεφαλών και γυμνών μοντέλων. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έμαθα τίποτα. Το αντίθετο. Ο δάσκαλός μας ο Μόραλης είχε μια επιρροή πάνω μας, τόσο σαν καλλιτέχνης όσο και σαν άνθρωπος. Μάθαμε να βλέπουμε τις επιδράσεις του σκότους επί του φωτός και τα νάπαλιν, καθώς και τις αλλοιώσεις των σχημάτων των αντικειμένων εξαιτίας του φωτός. Μάθαμε να συγκρίνουμε και τα πράγματα. Όταν ζωγραφίζεις ένα πορτρέτο ή κάποιον, είναι πάντα σαν μία άσκηση. Δηλαδή δεν το κάνεις για να κάνεις ένα ωραίο σχέδιο.
Πολλές φορές ακούς τον ήχο της γραμμής του μολυβιού. Εσείς τον ακούτε τον ήχο της γραμμής. Είναι όπως οι φωνές των δελφινιών, κάτι τέτοιο, που δεν τις ακούνε όλοι. Πας στον κουρέα και σε κουρέει, λέει, πώς θέλετε να σας κουρέψω. Λέει, σιωπών, γιατί συνήθως οι κουρείς μιλάνε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή φωτογραφηθήκατε. Ναι. Πολαρόιντ. Σε ποιο λέω. Μια αφιέρωση. Ναι. Το θέλεις. Ο Γιάννης από το Φασιανό με αγάπη. Ο παππούς μου ήταν παπάς. Γεννήθηκα το 35, δίπλα ακριβώς στην εκκλησία που λειτουργούσε ο ίδιος. Εξαιτίας του, από πολύ μικρός, τριγύρναγα στις μισοσκότεινες μεταβυζαντινές εκκλησίες και τον βοηθούσα, άλλοτε φέρνοντάς του το θυμιατό και άλλοτε διαβάζοντας τον Απόστολο. Εγώ όπως ήμουν μικρός μου φαινούσαν αυτά τα σκαλιά τεράστια. Τώρα ας πούμε είναι 5 σκαλιά. Και άμα δείτε αυτή την τζουλήθρα εδώ, χθες είμαστε μικρά τόσα, εγώ έκανα τζουλήθρα σε αυτό, καθόμουν επάνω εδώ. Εδώ και κύλιζα κάτω. Κάτσε να δούμε, τώρα μπορώ να το ξανακάνω. Ανέβαινα εδώ και έκανα τσουλήθρα κάτω. Αλλά μου φαίνονταν μεγάλο άθλημα αυτό. Ήθελα να πω επίσης τη σημασία του καμπαναριού. Έχει δύο καμπαναριά. Το ένα το οποίο έχει τρεις καμπάνες εκεί και το άλλο η μεγάλη αυτή. Λοιπόν, ο προβιβασμός ας πούμε του Παπαδακίου ήταν πότε να γίνει καμπανοκρούστης. Και πραγματικά ανέβησε πάνω, έχει μια σκάλα που ανεβαίνει έτσι δύσκολο όπως τα καράβια. Και απάνω έτσι όταν ανέβαινες ήσουν σαν θεός, σαν παρατηρητής, μετέος, σαν ήσουν σε αερόστατο, γιατί έβλεπες όλη την Αθήνα. Και όταν χτυπάγαμε τις καμπάνες, εκεί ήσουν μέσα στην καμπάνα. Ο ήχος ας πούμε σε τρένο, δεν άκουγες τίποτα άλλο. Και χτυπάγαμε σαν τρελή ας πούμε τις καμπάνες. Είχε ορισμένο ρυθμό βέβαια. Η δε μεγάλη καμπάνα χτυπιόταν από κάτω ας πούμε. Αυτό το ρολόι έχει σταματήσει νομίζω από χρόνια, από τότε είναι 3,5. Χτυπάγανε φοβερά δυνατά οι καμπάνες. Πολύ δυνατά. Τις Κυριακές, ας πούμε, και ιδίως μετά να ξέρεις και το πένθυμο την Παρασκευή, ας πούμε, για τον επιτάφιο. Παμ, 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 η μεγάλη καμπάνα. Το Κυριακάτικο είναι αυτό που λέει τον Αδάμ, που λέει παμ, 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 ταν, 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 τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ. Όταν περνάω από αυτή την εκκλησία, πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η επιγραφή που είναι μπροστά, που λέει «Ο νουν αγνοούντες, ευσεβείτε τούτον εγών καταγγέλω ημίν». Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αθηναίους όταν πρώτο ήρθε στην Αθήνα και μίλησε για τον Χριστό για πρώτη φορά και υπήρχαν και ένα βωμό στον άγνωστο Θεό, είπε «Αυτόν που αγνοείτε και είσαστε ευσεβείς και έχετε βωμό, εγώ ήθελα να σας αποκαλύψω τον». Και πώς αυτόματα, ας πούμε, και μικρός χωρίς να ξέρω τι θα πει, το είχα μάθει απ' έξω. Αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου, ούτε ήξερα ότι είναι του Αποστόλου Παύλου. Παρόλο που η Εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Παύλο. Και λέω τι ωραίο θα ήταν να υπήρχαν τέτοια γνωμικά, ας πούμε, και αποφθέγματα και μικρά ποίηματα, ας πούμε, στους δρόμους των Αθηνών και τα μικρά παιδιά, πώς από μικρά θα μαθαίνανε τη γνώση αυτή για να απαγγέλνουν και εμένα. Όπως μου έμεινε εμένα στο μυαλό αυτό. Thank you.
είναι ένα μουρμουριτό που ακούω πίσω μου όταν ζωγραφίζω, σαν ένα μουρμουριτό ψάλτο, ας πούμε, που πηγαίνουν σε κάτι σπερνούς και κάνει εδώ, κύριος, μπορείς, 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 ένα τέτοιο πράγμα, σαν ρυθμική υπόκρουση, ας πούμε, ενός ψάλτου κάποιου, μια φωνή, η οποία κατά κάποιο τρόπο μου απαγγέλει αυτό που κάνω. Ακατάληπτο μεν για τους άλλους, αλλά καταληπτό από μένα. Μου θυμίζει αυτό στην Ιλιάδα, όταν ο Αχιλλέας τράβηξε το σπαθί του να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα, στο θυμό του επάνω, και ξαφνικά κατέβηκε η Αθηνά από πάνω και λέει «Ουρανόθεν». Είδες, όπως λέει ο Άγγελος Προστοτάθης, «Ουρανόθεν επέμφθη», είπε τη Θεοτόκοτο Χαίρε, που λέει, ας πούμε, και λέει την ίδια λέξη και στην Ιλιάδα, κατήθε «Ουρανόθεν», ας πούμε. Και την έβλεπε μόνο ο Αχιλλέας. Και του πιάνει την ξανθή του κόμη τα μαλλιά και λέει «Μην εξάπτες τόσο πολύ, μόνο με λόγια να προσπαθείς να κατανικήσεις τον άλλο και όχι με τα όπλα κτλ». Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το μουρμουριτό μπορεί να είναι η Αθηνά, μπορεί να είναι ένας Άγιος, ας πούμε, ένας αρχαίος. Στο καφενείο της πλατείας Αγίου Παύλου, ένας Βέλγος γκαλερίστας, ο συλλέκτης και φίλος του ζωγράφου Σπύρος Τσουράπης και γείτονες από τα παλιά. Όπως και οι τσιγκάνοι έχουν τις πραμάτιές τους, ας πούμε, δεν φοβόμαστε να είμαστε και σε μια παριζιάνικη γκαλερί και σε ένα καφενείο εδώ του Αγίου Παύλου. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης για μένα που θα ήθελα να είχα άλλο ένα έργο του. Νομίζω ότι όσα έργα και αν αποκτήσω του Αλέκου Βασιανού, θα ήθελα άλλο ένα ακόμα. Αλέκο, σου έφερα το... Παρόν και ο Απόστολος Γαβράς, εκδότης σημαντικού αριθμού βιβλίων με εικονογραφήσεις ποιημάτων από Έλληνες ζωγράφους. Νομίζω είναι πολύ απλό και δείχνει ακριβώς αυτό το πουλί μέσα στο διάστημα, στην εφελοκοκυγία. Δεν πρέπει να λέμε πολλά λόγια με το σχέδιο, αφού τα λέει μέσα, καταπληκτικότερο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα είναι έτοιμο σε λίγες μέρες. Ναι, είναι και ένα τσαμπί σταφύλι έτσι που τριγάει. Η ιδέα να κάνουμε βιβλία αυτού του είδους, που είναι νομίζω τα πρώτα που γίνανε στην Ελλάδα, ήταν του Αλέκου, με τον οποίο είμαι φίλος από νέα παιδιά. Εγώ ήμουν κάτω από τις γραμμές του σταθμού Λαρίς και ο Αλέκος από πάνω. Περνάγαμε μια γέφυρα και συναντιόμαστε. Στον Κολωνό. Στον Κολωνό εγώ. Στον Άγιο Παύλο Αλέκος. Μαζί με τον αδερφό, τον Κώστα. Ναι. Ο Αλέκος ο Φασιανός το ξέρει. Λέω στα άστρα. Στο καφενείο της γειτονιάς, η παρουσία του ζωγράφου, αλλά και του συνεργείου της τηλεόρασης, βοηθάει τη μνήμη των θαμώνων που είναι περίπου στην ίδια ηλικία. Ήταν πιο απλές εποχές τότε και εμείς διασκεδάζαμε το παραμικρό, ας πούμε, είχαμε μια αφέλεια. Παιδικά παιχνίδια, δασκάλες του δημοτικού, χαμένοι συμμαθητές, καταστηματάρχες της περιοχής, τραγουδίστριες του Βαριετέ που έπαιζαν στο γειτονικό Αλκαζάρ, ο καμπούρης προβολατζής του κινηματογράφου, έρχονται και ξανάρχονται στη συζήτηση. Τότε με αυτό που λες συγκεκριμένα, εμείς τα μικρά παιδιά, σε μεγαλύτερο βέβαια, πηγαίναμε πάνω στη γέφυρα και είχε ξύλα τότε και περιμέναμε πότε θα περάσει με το φουγάρι να μαυριστούμε και να βρεθεί όλο αυτό το σύννεφο μέσα. Βρισκόταν σε άλλο κόλλο. Ήταν μια ηρωική πράξη γιατί οι σανίδες της γέφυρας δεν ήταν κοντά κοντά και είχε ένα μικρό διάστημα και όταν κοίταγες κάτω πάθαινες και ήλικο. Λες θα πέσω κάτω, ας πούμε, και δεν θα τη θυμάστε κι εσείς τη γέφυρα. Τι είμαστε. Εσείς δεν το κάνετε αυτό να μαυριστείτε. Λέω, όταν παίρναγε η ατμομηχανία από κάτω, περιμέναμε να μαυριστούμε από το... Αυτό το σύννεφο πάντως, πνευματικά, ναι. Το κρατάς. Αυτό, μπράβο. Έχει δίκιο. Είδες, τρομερή παρατήρηση. Το κρατάς. Σε όλους και στους λέω, καπνιστές. Αυτό που λέει είναι πολύ σωστό. Και στους καπνιστές. Και πραγματικά, ο καπνός, ναι. Ας πούμε, ίσως υποσυνείδητα να βγαίνει... Σε όλα που παίρνουν την κίνηση του καπνού που φεύγει. Ναι, και ο άνεμος μαζί με τα μαλλιά. Αλλά πού να ξέρεις τι συμβαίνει μέσα σου μετά. Ευτυχώς που κάνουμε ζωγραφική στο για να βγουν όλα αυτά. Όταν βλέπω αυτό το χώρο που ήταν το σινεμά Βικτόρια, και βλέπω αυτές τις πολυκατοικίες με τα πολλά διαμερίσματα και τα μπαλκόνια, σκέφτομαι τι τυχεροί να ήταν τότε αυτές τις πολυκατοικίες και να βλέπαμε τζάμπα σινεμά.
Και ακριβώς εδώ, σε αυτό το μέρος εδώ, εγώ περίμενα πότε θα πέσουν οι ταινίες από πάνω του κινηματογραφιστή, του καμπούρι, ας πούμε. Όταν κοβότανε τα καρβουνάκια, όταν κυγόντουσαν και πέφτανε οι ταινίες, έκοβε τις ταινίες και τις μάζευα από εδώ. Και κάτι τρυπούλες από εδώ, είχε μια ξύλινη πότε, βλέπαμε το σινεμά. Ευτυχώς, το ενδιαφέρον του Αλέκου Φασιανού για τον κινηματογράφο τον οδήγησε να καταγράψει και ο ίδιος με ερασιτεχνική μηχανή 8 mm μορφές οικογενειακές και εικόνες της γειτονιάς του, χρησιμοποιώντας για ηθοποιούς τους φίλους του, τα αδέρφια του και τον εαυτό του, στείνει μικρές θεατρικές σκηνές που προαναγγέλουν τις ζωγραφικές εικόνες που θα ακολουθήσουν αργότερα. Το ενδιαφέρον του Αλέκου Φασιανού για το θέατρο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα αμύωτο. Άλλοτε γίνομαι ψάρι, άλλοτε πουλί. Αυτό είναι η μαγεία του θεάτρου. Φτιάχνεις πράγματα που νομίζω ένας κόσμος πραγματικός εξαφανίζονται μετά από χαρτί όλα. Ακόμα και με τα χέρια μου μπορώ να κάνω ένα πουλί να πετώ. Γίνομαι ψάρι. Ψάρι γελαστό. Κρύβομαι ψάρι, ψάρι θλιμμένο. Γελαστό. Μπουρμπουλήθρας. Επίσης από μια μάσκα πολλά μπορεί να συμβούνε. Μόλις τη βγάζουμε έχουμε μια έκπληξη πάντα. Ή κάνεις το κεφάλι και κάνω τα γύρω-γύρω, ή κάνω το κεφάλι τη μάσκα και κάνεις τα γύρω-γύρω. Όχι τώρα, δώσ' μου εγώ να κάνω κεφάλι. Κεφάλι πουλιού να κάνω, θες έτσι. Ένα πουλί. Να κάνουμε ένα κεφάλι σε και αυτές τις μάσκες που κάνω και μετά να τους βάλεις λουλούδια, ναι, αυτά. Ξέρεις, ένα πράγμα. Ναι, άρχισε λίγο έτσι. Και φτάνει, μην βάζεις άλλα γιατί θα βάλω. Γιατί τι θα κάνεις εσύ. Ναι, αυτό θα λέω. Βάλω απλώς ένα κολλιέ εδώ. Και βάλει μαλλιά, βάλει μάλλον. Λείπουν τα μαλλιά, έτσι. Τα χαρτά ετός έχει. Yeah. Την κίνηση του είχε μάθει ο παππούς μου, ήταν παπάς, ο οποίος ξαφνικά ήμουν εγώ μικρός, 6-7 ετών, και επειδή με είδε που ζωγράφιζα, κάνει ένα μικρό κεφαλάκι έτσι με μια γραμμή και βγήκε ένα προφίλ. Και λέω, πώς γίνεται αυτό. Και μετά δεν μπορούσα να, να τον αντιγράψω, ας πούμε. Τις βάλουμε, φιλαράκια. Ναι, βάλε. Συνέχισε το φιλαράκι σου. Και μου πήρε το χέρι έτσι, ας πούμε, κοίταξε να δεις, κατά κάποιο τρόπο. Και στο κούνησε στο... Ναι, και έκανε, ας πούμε, πες ότι είμαι εγώ. Να πιάσω.